γύρνα λίγο, ρε Σούλε. Γύρνα έτσι. Τι τον θέλει τον κόλο μου στο αναψυκτικό? Διαφημίζουμε και άλλα προϊόντα, ρε Σούλε. Παιδικές τροφές, τσιγάρα, χαρτί υγείας. Για μίλα, πες κάτι έτσι να έχουμε τη φωνούλα σου στο αρχείο. Τι να πω? Ό,τι θέλεις. Δηλαδή, τι έχεις κάνει, τι θες να κάνεις, τέτοια. Τελείωσα τη δραματική σχολή και θα αναπαίξω στο κινηματογράφο. Έχεις παίξει σε καμιά ταινία? Σε τρεις. Αλλά πριν πάω στη σχολή. Πορνό? Να μην σε νοιάζει. Για πες μου, τι διαφημιστικά έχεις κάνει? Βιμ, Άζαξ, Άβα. Α, είσαι φίρμα στα απορριπαντικά, ε. Τίποτα άλλο? Και τα τραμαδάκια. Αφού το ξέρεις, τι ρωτάς? Δεν μου λες, θα παίξει ταινία μου. Βάζω μπρος την άλλη εβδομάδα. Βρήκες τα λεφτά? Πολλά λεφτά. Δηλαδή θα παίρνω και τα 10.000 που μου χρωστάς. Όποτε θέλεις. 10 ήτανε. Τι υπόθεση θα έχει το έργο σου? Ερωτική. Τσόντα δεν παίζω. Κοριτσάκι μου, μιλάμε και για καλλιτεχνική ταινία. Για σήκωσε λίγο τα... Σήκωσε λίγο τα χεράκια, τα μαλάκια σου, τα μαλάκια σου. Γιώργο, η Δανάη στο 2. Ποια Δανάη? Η γυναίκα σου. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα, ε. Είναι άρρωστο το παιδί σου. Τι το κάνεις, παιδιό, ε. Μαγουλάδες. Πού βρέθηκαν μαγουλάδες καλοκαιριά του? Θα είναι κληρονομικό. Καλά, καλά, θα περάσω αύριο. Τέλος, είπα τέλος. Μπα, πότε παντρεύονται? Άντε και στα δικά σου. Είσαι και παντρεμένος, ε. Ήμουνα. Αλλά βλέπεις, έχω παιδί. Ξέρεις τι μεγάλη ευθύνη είναι ένα παιδί, ε. Αν δεν το είχα, νομίζω ότι θα ανακατευόμουν με τις κόλλες και τα τολμαδάκια, δεν σου λέει. Έλα τώρα που το κάνεις για το παιδί. Χωριστάει ακόμα την προηγούμενη ταινία του. Και οι ταινίες, παιδιά, είναι. Σιγά, ρε. Μήπως είναι απλά, αδερφέ. Έλα, ρε Κώστα, έλα. Εσύ τι κάνεις έτσι, ε? Πρώτη φορά βλέπεις άντρα. Συνάδελφος είναι. Σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Αυτή είναι η Σούλα που σου έλεγα χτες. Τι του λέγες? Ένα, ότι θες να παίξει ταινία. Θα κάνει και ο Κώστας ταινία, ε? Μεγάλου μήκους, με υπόθεση. Κώστο, μπαρέ. Γεια σου, Σούλα. Μην τα βλέπεις έτσι, μην τα βλέπεις έτσι. Έχεις αρρώσει τα βραβεία στα φεστιβάλ. Άμστερνταμ, Πέζαρο, Μπερχάουζεν. Ξέρεις τα πιο Μπερχάουζεν? Όχι. Είναι το Όσκαρ των κουλτουριάριδων. Τι σας μάθανε στη δραματική σχολή? Δεν τον άκουσες, παιδιά, σε δουλεύει. Το ξέρω, όλα τέτοια μου λέει. Εσύ τι ταινία θα κάνεις? Στρατευμένη. Πολεμική? Όχι πολεμική, πολιτική. Αλλά θα έχει και πόλεμο όμως. Γιώργο, σου στέλνω τη Σύρλη για δοκιμαστικό. Κοίτα να δεις, κάντε σε ένα δυο πλάνα, ε. Πρόξε τη μύτη της, μην την κάνεις αρήγος. Αλλά από ό,τι έλεγε και ένας μεγάλος δάσκαλος του μαρξισμού, τι σημαίνει πόλεμος? Πολιτική με αίματα. Κοριτσάκι μου, δεν το γλιτώνεις το συναξάρισμα. Τι έπαθες, Σύρλη, τράκαρες? Τράκαρα, το χειρούργος. Τι σου έκανε, μανάρι μου, το χειρούργος? Το έκοψε, το μύτη. Πω, και τι θα δείξουμε τώρα στον πελάτη, ε? Βασίλης μου είπε ότι θέλει μόνο τα πόδια, για τσόκαρα. Α, για τσόκαρα, μάλιστα, μάλιστα. Και δεν μου λες πότε θα τα βγάλεις αυτά τα ράματα εκεί? Το άλλο εβδομάδα. Εντάξει, γιατί την παράλληλη αρχίζω την ταινία μου, έτσι. Τότε ναι, σου, ναι. Σιγάρε, θα το κάψεις το κορίτσι. Και να βρεθούμε κανένα βραδάκι να τα πούμε. Τηλέφωνο έχεις? 42-12-51. Αχ, μανάρι μου, να είχα τις ποδάρες. Το έχει ο Γιώργος. Έλα, μικρά, άντε. Πάμε να δουλέψουμε, αρκετά κομμένια εσείς. Bye bye, κουκλάρα μου. Τι θα παίξω στο ταινέ σου? Τη Χιονάτη και τους 7 νάνους. Τι? The Snow White and the 7 Nannies. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Κάνε κανένα πλάνο σου, προκοπής, ρε χόντρε. Γεια σου και χάρηκα πολύ. Κι εγώ. Θες να διαβάσεις ένα άρθρο μου σχετικά με το σύγχρονο κινηματογράφο? Γράφεις άρθρα? Για καθαρά διαφορετικούς λόγους. Άντε ρε Κώστα, τι κάνεις, ρε? Πρόσεξε, θα σε κάνεις συνδρομήτρια, ε? Άκου να δεις, αύριο μεθαύριο θα σε πάρω τηλέφωνο να μιλήσουμε για το ρόλο, έτσι. Έτσι, μανάρι. Κάτσε, ντε. Να γράψω το σενάριο πρώτα. Άντε. Πού είναι η Άννα? Εδώ ήταν. Πού? Ορίστε. Ποιο από τα δύο θα αγοράζεις? Τι έχουν μέσα? Δεν έχει σημασία. Το κόκκινο. Γιατί? Είναι πιο μεγάλη. Ωραία, την πάτησες κι εσύ. Πάρε μου σινεμάτζικ. Λάθος! Δεν μου λες. Δυο φορές θα τις κάνουμε όλες τις δουλειές. Τι έγινε πάλι? Η μπύρα που γυρίσατε βγάζει αφρό σαν κάτουρο. Δεν είπαμε να πάρετε μια άλλη μπύρα που να βγάζει πιο παχύ αφρό? Δεν μου λες. Τον αφρό πίνεις ή την μπύρα? Μη μου κάνεις τον έξυπνο. Τελειώστε κάτω. Η σινεμάτζικ μιλά. Τι κάνεις, Κώστα, καλά? Ο Θανάσης πού πήγε? Στην τράπεζα. Όταν γυρίσει τον Εθέλο. Πού είναι το σενάριο? Γίνεται, ε. Τι παραπεί γίνεται, ρε παιδιά? Σου βρήκα άνθρωπο που είναι διατεθειμένο να δώσει 5 εκατομμύρια για ελληνική ταινία και εσύ μου λες γίνεται? Το γράφουμε. Ναι, το γράφετε. Ώσπου να το γράψετε όμως, τα 5 θα του τα πάρει η εφορία. Φέτο πρέπει να τα χαλάσει ο άνθρωπος, όχι του χρόνου.
Λοιπόν, απόψε θα έχεις την περίληψη. Έτσι. Τι να την κάνω, ρε, την περίληψη. Τι να την κάνω. Ρε Κώστα, πες και εσύ τίποτα γιατί πολύ με τσαντίζει ο φίλος σου. 5 χρόνια τώρα με έχει τρελάνει ότι δεν μπορεί άλλο τα διαφημιστικά. Ότι θα πάθει μαλάκινση. Ότι έχει 10 σενάρια έτοιμα. Ότι θα του τη δώσει αν δεν γυρίσει ταινία. Ούτε έχει τα 10 σενάρια. Ρε. Εδώ μέσα, ρε, τα έχω. Εδώ μέσα τα έχω. Ναι, πάρε καλά, 5 να γίνουν 15. Και που θα διαβάσει το σενάριο, τι θα καταλάβει. Ε? Εργολάβος είναι ο άνθρωπος. Ε? Ο σκηνοθέτης είναι η εγγύηση. Εγώ είμαι η εγγύηση. Κατάλαβες. Βρε μπουμπούνα. Η μόνη σου δουλειά που έχει δει είναι το αποσμητικό που γύρισες με την κομμενά του. Αυτή είναι η εγγύηση. 15 άλλοι τον περιμένουν να τα πάρουν. Να σου πω, Βασίλη μου. Έπιασα σινεματζίκ. Πάρ' την εδώ. Το βράδυ περιμένω το σενάριο. Αυτό που είπαμε, έτσι. Με τον πλούσιο και τη φτωχή, ε. Έλα. Ποιος σου ζήτησε ένα σενάριο. Τα λεφτά και τα γραμμάτια θέλω. Και γρήγορα. Να μας στείλεις καφέδες για να μας ενοχλείς κανείς, έτσι. Δεν μου λες, ρε Γιώργο. Η Σούλα από ποιο χωριό είναι. Δεν ξέρω. Δεν τη ρώτησε. Τα λέει κομμάτι παράξενα. Βασίλη Τσιγκάνα, ρε. Μπα, το γουστάρουμε το μαυροτσούκαλο, έτσι. Ρε εσύ, από πότε μας έγινες κομμενιάρης. Είσαι μια σιγανοπαπαδιά, έτσι. Αν δεν πρόκειται να σου κάτσει. Πού το ξέρεις. Με έχεις πάρει. Βρε λιγούρι για τη Σούλα, θα μιλάμε τώρα ή για το σενάριο, άντε. Απάντα, ρε, την έχεις πάρει. Εγώ δεν προφταίνω να ξύσω την πίθα. Δεν είμαι εδώ για κανέναν, ε. Για δε. Λοιπόν, άκου. Φαντάστηκα μια πολύ απλή καθημερινή ερωτική ιστορία. Πολύ συναισθηματική. Αυτή είναι η καταπληκτική ιδέα. Για να ξέρουμε δηλαδή. Περιμένω να σου πω την υπόθεση. Την ξέρω. Ένας νέος ερωτεύεται μια νέα. Πού το ξέρεις, ρε, εγώ στο είπα. Το φαντάστηκα. Άσε με να τελειώσω, τι βιάζεσαι. Θα μ' αρχίσεις πάλι το παραμύθι με τους έρωτες. Ευαισθησιούλες και ατομικά προβληματάκια. Ρε αδερφέ, δεν μπορείς να σκεφτείς μια ανθρώπινη σχέση, ε. Πώς δεν μπορώ, αλλά τι σχέση με διαφέρει. Τι σχέση θες να έχουν. Ταξικό, καταπιεστική ή ενδοκομματική. Ερωτική, ρε φίλε, ερωτική. Αγαπιούνται, πηδιούνται, παντρεύονται. Μην γίνεσαι και δύο, ρε μαλάκα. Μου τη σπάσα, ακόμα δεν αρχίσαμε. Δεν σου λέω να κάνεις πολιτική ταινία. Όχι όμως να μας κυνηγάνε και με τις λεμονόκουπες. Εμένα, ρε, θα κυνηγάνε. Που έχεις γυρίσει 50 χιλιόμετρα ταινία για να μας αποδείξει ότι η Κόντακ είναι καπιταλιστική και μονοπωλιακή. Γιατί ρε, ψέματα είναι. Εσύ τι μας αποδείξεις, ρε κουμπάρε. Εγώ, κυρία μου, δεν αποδεικνύω. Εγώ δείχνω. Ανθρώπους, σχέσεις, καταστάσεις, περιπτώσεις. Και αφήνω το θεατή να βγάλει το συμπέρασμα. Εγώ τι κάνω δηλαδή. Εσύ ρε, του το βγάζεις. Του το βαράζεις στην κεφάλαια. Μπαμ, μια με το σφυρί, μπαμ, μια με το δρεμπάνι. Τι είπατε αυτός, ρε. Κρίση ευφύειας. Τι είναι αυτά. Τα σοκολατάκια που γυρίσαμε χθες. Βγήκαν ωραία, ρε. Κρυβώς όπως τα θες, κατά. Ρε, άντρα, στο διάλειο, άσε μας γιατί βλέπουμε. Πάμε να κάτσουμε κάπου αλλού. Να μιλήσουμε ήσυχα και πολιτισμένα. Δύο λεπτά, παρακαλώ. Συνεπρομόσουν. Μανάρι, μου δώσουμε ένα χιλιάρικο μέχρι τη Δευτέρα. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Πού πας? Για αέρα. Έρχεται ο Ιαπωνέζος της Χόντα. Πες το τι έκανα, χαρακτήρι. Τις 7.30 έχεις το meeting με τη Μόκα Κόλα, μην το ξεχάσεις. Περιμένετε, παρακαλώ. Ρελοκομείο. Συνεπρομόσουν. Όχι, πήγε για χαρα... είναι εκτός, θέλω να πω. Και πού είσαι. Βάλε λίγη ζάχαρη, ε. Δεν το κάνεις πάλι μέτριο. Θα μας μάθεις τώρα να ψήνουμε καφέ. Δεν πας καλύτερα να μάθεις λίγο κινηματογράφο. Θες να πεις ότι είδες την ταινία μου και δεν σ' άρεσε. Το παίζανε στο Άντζελα που έχω τον μπαρ και παραλίγο να μου το κλείσεις. Το σινεμά άδειε πριν το διάλειμμα. Άρπατη. Ένα μορφωρά σινεμά, είναι το Άτζελ. Όλη η γειτονιά γεμάτη στρατιωτικούς. Μαύρη αντίδραση. Άκου λοιπόν. Σ' ακούω. Αρχίζουμε με αυτόν, έτσι. Είναι λοιπόν καμιά σαρανταριά, ομορφόπεδο και επαγγελματικά πετυχημένο. Το βλέπουμε λοιπόν να πηγαίνει στο γραφείο του. Έχει δική του επιχείρηση. Μάλλον. Πώς θα φανεί ότι είναι πετυχημένο. Και δεν μου λες, τι δουλειά κάνει. Ας πούμε ότι έχει μια εφοπλιστική εταιρεία για να έχουμε λίγο φραμπαλά στα ντεκόρ και κάποια κρουαζιέρα στα νησιά. Μα οι εφοπλιστές έχουν κακή φήμη. Αυτός είναι καλός εφοπλιστής.
Τι να μου λες, γιατί δεν τον κάνεις καλύτερα διευθυντή ή τεχνικό σύμβουλο. Μα δεν αλλάζει τίποτα, ίσως λιγάκι το ντύσιμο. Πώς δεν αλλάζει τίποτα, ο ένας είναι αφεντικό και ο άλλος υπάλληλος. Το ίδιο πράγμα, ναι, ρε κουμπάρε. Ας πούμε ότι είναι διευθυντής προσωπικού. Ταιριάζει καλύτερα και για την πρώτη συνάντηση. Ποια συνάντηση? Με την πρωταγωνίστρια. Είναι και αυτή η εφοπλίστρια? Όχι, καθαρίστρια. Καθαρίστρια. Αδερφέ, αυτό μου θυμίζει μελόδραμα του Ιππανίου. Χαθήκαν τα επάγγελμα. Κάτι να... ραγίστρια. Επιμένω στην καθαρίστρια. Με αυτό το επάγγελμα ταυτίσεται κάθε γυναίκα. Είναι επάγγελμα καθαρό. Θέλω να πω ανοιχτό. Τι σαχλαμάρες μου λες τώρα, μωρέ Γιώργο. Διαφήμιση για απορρυπαντικό κάνουμε. Εξάλλου δεν ξέρεις. Μπορεί να είναι πρωτοετής της νομικής και να καθαρίζει για να σπουδάσει. Είναι και αυτό μελό. Ακόμη πιο χοντρό. Μη μου τη σπάσει έτσι. Μα δεν καταλαβαίνω τι θέλει να ειρωνευτεί. Τον καημό του κοσμάκι, ρε κουμπάρι. Πού τη βλέπει την ειρωνία, αγόρι μου? Δεν υπάρχουν φτωχέ κοπέλε που θέλουν να σπουδάσουν, ε? Βασικά, μια κοπέλα που δουλεύει για να σπουδάσει έχει πρώτα απ' όλα έντονη ταξική σύνδεση. Μπράβο. Δεν πρόκειται ποτέ να τα φτιάξει με το πρόσωπο. Το τσιράκι το εφοπλιστή. Μα αυτό είναι το θέμα τη ταινία. Μια αδύνατη σχέση. Αυτό την ερωτεύεται παράφορα και αυτή βρίσκεται μπροστά στο δίλημα. Δεν τη βλέπω αυτή την κοπέλα. Λέω να βάλω τη Σούλα να το παίξει. Τη Σούλα, πρωτοετή της νομικής. Όχι. Ρε Κώστα, ρε Κώστα, δεν έχεις τι φαντασία, ρε. Ρε, μην τη βλέπεις έτσι τη Σούλα. Φαντάσου την άβαθη, αχτένιστη, με μακριά φούστα έτσι και αντίτας. Στην ανάγκη θα τη σκολλήσουμε και σπηριά για να είναι πιο πιστική. Δεν εννοώ το παρουσιαστικό, ρε Γιώργο. Η κοπέλα είναι φωτομοντέλο, δεν είναι ηθοποιός. Και η Μέριλιν Μόνρο σαν φωτομοντέλο άρχισε. Στο κάτω-κάτω η Σούλα έβγαλε και μια δραματική σχολή. Τι να σου πω. Μπορεί και να τα καταφέρει. Δεν κάνει να είναι προσωπάρχης. Πρέπει να είναι παραγωγικός άνθρωπος, όχι γραφειοκράτης. Ας πούμε, ναυπηγός. Επειδή είναι εκπρόσωπος των υπαλλήλων. Αλλά δεν μπορεί να τον διώξει γιατί είναι πολύ καλό στη δουλειά. Όσο είμαι εγώ εδώ δεν πρόκειται να βοηθεί κανείς. Εντάξει, Γιαννάκη. Πρέπει να έχουμε και αντικρουόμενα συμφέροντα. Πώς πάμε εδώ. Για να γίνουν πιο δυναμικοί οι χαράκτηρες. Σαν τι δηλαδή. Οι καμπίνες να μεγαλώσουν και να έχουν και φιλιστρίνη, το είπαμε. Το αφεντικό είπε ότι χωράει τρεις. Θα κάνεις αυτά που σου λέω εγώ. Η Έλληνες ναυτική δεν είναι σκλάβη. Το βρήκε. Η Σούλα πρέπει να είναι συνδικαλίστρια. Θα μοιράσει προκηρύξεις. Δεν μου λες. Τι προκηρύξεις είναι? Δεν το λέμε ακόμα. Χρειάζεται λίγη αγωνία. Δεσποινή, σας περιμένω σε 10 λεπτά στη διεύθυνση. Όσο για μας, θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή. Μπορούμε να τα πούμε εδώ και τώρα. Πολύ καθήκη ο διευθυντής, ε. Λοιπόν, τώρα αρχίζει ο πόλεμος μεταξύ τους. Μου το γύρισες πάλι στην πολιτική. Ρε, τα βαριέται αυτά ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει κάτι που να τον νοιάζει. Ωραία. Αν υποθέσουμε ότι οι προκηρύξεις δεν είναι πολιτικού, αλλά οικολογικού περιεχομένου. Τι, δηλαδή το νέφος. Θα πάει ο άλλος να το δει στο σινεμά όταν το βλέπει τσάμπα όλη μέρα.
Θα πάει, ρε Γιώργο μου, θα πάει. Θα πάει γιατί τον αφορά. Και εγώ σου λέω ότι θα πάει μόνο για το παραμύθι. Ξεχνάς ότι έχουμε και την επαρχία. Τι τη νοιάζει τον έφος, ε? Μα δεν καταργούμε τον έφος, το παραμύθι σου. Αλλά να υπάρχει και ένα ρεαλιστικό υπόβαθρο. Σαν ένα ρεαλισμό σα φάει. Πού σε Ελλάδα, βρε. Τι έγινε άλλο στο σενάριο, τίποτα πάλι. Σήμερα έλεγα να περάσω από το κέντρο να δω τι γίνεται με τα λεφτά. Στη γνωμοδοτική επιτροπή πάντως άρεσε, λέει πολύ. Τώρα σώθηκε. Λοιπόν, δεν πάμε μια πόρτα κατά εκεί και τα λέμε σε δρόμο, έτσι. Θα ανάβει ο Καραλεφιώτη, μπα και ρίξει ένα φράγκο στην ταινία. Κύριε, τι ζητάτε? Τον κύριο Αλεξίου. Τι το θέλετε? Έχω υποβάλει ένα σενάριο και περιμένω την έγκριση. Αυτό είναι. Εσείς είστε ο κύριος Αντωνάτος. Μάλιστα. Έχει βγει η απόφαση. Γιατί δεν ρωτάτε εμένα? Δεν υπάρχει λόγος να ενοχλήσετε τον κύριο Αλεξίου. Επρόκειτο να ταχυδρομηθεί σήμερα. Τι τρέμεις, ρε. Όπως ξέρετε, κρατούμε ένα σενάριο για το αρχείο. Μια υπογραφή, παρακαλώ. Το απέριψα. Τα κριτήρια του νέου συμβουλίου είναι καθαρά αξιοκρατικά και το σενάριό σας δυστυχώς δεν απευθύνεται στην πλειοψηφία του κοινού. Αυτή ήταν τουλάχιστον η γνώμη του διοικητικού συμβουλίου. Το μόνο που παρατήρησα εγώ ήταν μια λαδιά στην αίτηση. Ο κύριος Αλεξίου. Καλημέρα σας. Τι συμβαίνει? Έγινε μια λαδιά. Λαδιά πού? Στην αίτηση. Δεν καταλαβαίνω. Ο κύριος πρόεδρος είπε... Μην ανακατεύεσαι εσύ. Μάλιστα. Οι κύριοι. Αντωνάτος. Α, τι κάνετε. Ταινίες. Το ξέρω, εννοώ πως είστε. Πολύ καλά, ο Ακρόπουλος. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για την ταινία σας. Μάρτυρες, δεν λεγόταν. Οι μάρτυρες είναι του κυρίου. Α, μάλιστα. Βλέπετε, κάτι μου θυμίζει το όνομά σας. Παρακαλώ, περάστε στο γραφείο. Λυπάμαι πάρα πολύ, κύριοι μου, για τη συμπεριφορά του υπαλλήλου μας. Αλλά το κληρονομήσαμε από την προηγούμενη διοίκηση. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να αλλάξουμε και τους κλητήρες, ούτε και το πνεύμα τους. Θα πάρετε ένα καφέ? Δεν πειράζει. Μόλις ήπιαμε. Δεν κάνει να απογοητεύεστε. Όχι, το σενάριό σας μας άρεσε πάρα πολύ και το συζητούσαμε μία ώρα. Για το πώς θα το απορρίψετε? Ακούστε, όπως γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή τα μέσα μας είναι πολύ πενιχρά. Παραλάβαμε ένα οικονομικό χάος. Είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε μια αυστηρή επιλογή. Με τι κριτήρια? Αν και σε ποιο κοινό απευθύνεται η ταινία σας. Με τον τρόπο που αντιμετωπίζετε το θέμα σας, η ταινία δεν θα γίνει κατανοητή στις πλατείες μάζες. Του το έλεγα, Ορίστε. Παρουσιάζεται μια σοσιαλιστική χώρα που εξαρτάται οικονομικά και αμυντικά από μια μεγάλη καπιταλιστική δύναμη που την αναγκάζει να εμπλακεί σε μια πολεμική περιπέτεια. Ας πούμε ότι υπάρχει αυτή η χώρα. Με το σχήμα είναι πολύ θεωρητικό. Αντί όμως για ζωντανούς χαρακτήρες, μας δείχνετε τεχνοκράτες, βιομηχάνους και στρατιωτικούς να κουβεντιάζουν μέσα σε ένα αντιατομικό καταφύγιο. Ερωτώ, πού είναι ο λαός? Απέξω. Και τι κάνει? Πολεμάει, σκοτώνεται. Γιατί δεν τον δείχνετε? Μα πώς είναι δυνατόν, κύριε, να δείξω ατομικό πόλεμο σε μια ταινία των 5 εκατομμυρίων? Τότε βάλετε και το λαό μέσα στο καταφύγιο. Πού να χωρέσει ο τζαμ λαός, Σας παρακαλώ, κύριε, μιλάμε σοβαρά, Το πρόβλημα παραμένει το αυτό. Η κυρία Κατίνα μπορεί να καταλάβει ένα θεώρημα? Μα η κυρία Κατίνα δεν θα πάει ποτέ να δει αυτή την ταινία. Βλέπετε, αγαπητέ. Ζητάτε από τον Έλληνα φορολογούμενο να χρηματοδοτήσει μια ταινία που δεν πρόκειται να καταλάβει. Με άλλα λόγια, οι Έλληνες φορολογούμενοι είναι όλοι κατίνες. Γεια σας, Γιώργο. Η υπόθεση Μπελογιάννη πολιτική ταινία δεν ήταν? Το 1 εκατομμύριο που την είδε ήταν όλοι κατίνες. Υπάρχουν και κατίνες κομμουνίστρες. Τώρα μην πιάσετε από μια λέξη. Η ταινία αυτή είχε όλα τα εμπορικά στοιχεία και προωθήθηκε από μια μεγάλη πολιτική παράταξη. Εσείς κατά τα φαινόμενα ανήκετε σε ένα πολύ μικρό ιδεολογικό χώρο. Α, όλα κιόλα. Αυτός ανήκει στον εσωτερικό χώρο. Εγώ είμαι σοσιαλιστής. Και δεν μου λέτε. Στο δικό σας ιδεολογικό χώρο, τι ταινίες γίνανε? Εφόσον συνεχίζετε την πολεμική, πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι δεν ανήκω σε ένα χώρο, αλλά σε ένα κίνημα με πλατιά λαϊκή βάση. Ωραία, του τα λέτε. Εμείς φτιάξαμε τη βάση. Εμείς διαφωτίσαμε τον κόσμο με τις ταινίες μας. Δεν τον διαφωτίσατε, αγαπητέ μου, τον τρομάξατε.
Θέλετε να σας υπενθυμίσω πόσα ειστήρια έκοψε η ταινία σας? Έχω εδώ τις στατιστικές. Δεν χρειάζεται, μας πείσατε. Γιατί να στεναχωριόμαστε άδικα? Ακούρε το καθήκον. Τρομάξαμε, λέει, τον κόσμο. Ως τώρα, αγόρι μου, τα παίρνατε επειδή η δεξιά δεν είχε κουλτούρα και τις χρειαζόταν έτσι κάποιο άλλο, εκεί που δεν την πονούσε. Τώρα πάει, αλλάξαν τα πράγματα. Τι θες να πεις, ότι έχει δίκιο? Ναι, ρε, δίκιο έχει. Δεν θα πάθεις τίποτα να πεις τα πράγματα πιο λιανά, να τα καταλάβει και η κυρία Κατίνα. Η λογοκρισία, ρε, πάει, καταργήθηκε. Τι τους θες τους συμβολισμούς και τα υπονοούμενα? Σοβαρό, Γιωργάκη, που καταργήθηκε. Άκου, καταργήθηκε. Τώρα έχουμε τη λογοκρισία των Αλεξίου και της Φάρας. Αν θες να μάθεις το βάθος, στο βάθος είναι αντιδραστικός. Όχι αντιδραστικός, Αυτό που σου λέω εγώ. Η εξουσία, κύριε, φθείρει τον τεχνοκράτη. Και αυτό ο διανοούμενος πρέπει να φωνάζει την αλήθεια. Σιγάρε, όχι και στη μέση του δρόμου, Παντούρε, παντούρε. Στο δρόμο, στο καφενείο, στο σινεμά, στην εφημερίδα, παντού. Θα πούμε τα πράγματα έξω από τα δόντια. Πού σταματήσαμε? Εκεί που ο προσωπάρχης κάλεσε τη Σούλα στη διεύθυνση, έτσι. Τον βλέπουμε λοιπόν μέσα στο γραφείο του μεγάλου αφεντικού. Μα τι λες τώρα, κύριε Υπουργέ μου? Εγώ ανέκαθεν ήμουν σοσιαλιστής. Ακόμα και σοβιετικούς στέλνουμε πετρέλαια. Εγώ 3.000 οικογένειες έχω να θρέψω. Με το λαό κοιμάμαι, με το λαό ξυπνάω. Τώρα τι με νοιάζει, δεν είναι ο λαός, βρε αδερφέ, τώρα. Ξηγατοσύ, εσένα ψήφισε. Άντε, άντε. Κανένα Σαββατοκύριακο να σε δούμε με την κυρία σου. Ωραία, το τάπα. Πολύ νόστιμα. Το Δέσποινη Σούλα. Τι θέλει? Την συνέλαβα να μοιράζει προκηρύξεις. Σύντροφη με ωμέγα. Να μου τη στείλεις. Οκ. Εσύ τη στέκεσαι, ξεκουμπήσου. Το Δέσποινη Σούλα. Κάτσε. Ουίσκι, κοκακόλα? Όχι, ευχαριστώ. Δεν τρέπεσε, παιδί μου, κορίτσι, πράγμα να μοιράζει προκηρύξεις στο γραφείο? Όχι. Όχι, να σε φάει. Θες να τηλεφωνήσεις στο θείο στην Καβάλα να τα πω? Δεν σέβεσαι, ρε, τη μνήμη του πατέρα σου και τη μάνα σου ψανάτρεψε? Άκου, κουμουνίστρια. Γονατιστή με παρακαλούσε η κακομέρα η μάνα σου να σε πάρω στο γραφείο. Βλέπετε. Α, είσαι και αυθάδης. Αυτά σας μαθαίνουν αστυνομικοί. Δεν θα τα πάμε καλά, Σούλα. Αντί να κάτσεις να τελειώσεις τις σπουδές σου, να πας στο πτυχίο σου, να προσληφθείς, να παντρευτείς, κάθεσε και με ασχολείσαι με συνδικαλισμούς και κουραφέξαλα. Κρίμα. Είσαι όμορφο, κορίτσι. Είσαι έξυπνη. Μορφωμένη. Έλεγα μάλιστα να σε έπαιρνα μαζί μου στη γραμματεία να με συνοδεύεις στα ταξίδια μου. Να γνωρίσεις και εσύ λιγάκι τον κόσμο. Την εβδομάδα λέω να πάμε για Σαουδική Αραβία. Τα χέρια σας! Μη μου κάνεις, μωρή, εμένα την Παρθένα. Νομίζεις πως δεν ξέρω τι κάνετε εσείς οι κομμουνιστές. Πιάσαμε στο αμπάρι του σαρόγι πετρόλ. Με βραγμένο στο πήγε σπίρτα. Βρε, παιδάκι. Δεν ξέρεις ότι επαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στα μπάρι. Και ο κάπνισμα φωτιά πήγε να βάλει. Για ποιο λόγο να βάλει? Από ερωτική απογοήτευση. Έτσι σου είπαν να λες. Απαιτώ να καλέσετε τον εισαγγελέα. Μα τώρα για ψήλου πίδημα. Να τον καλέσεις. Είναι στην επαυλή σας στο νησί. Στείλε το ελικόπτερο να τον φέρει. Και σένα σε πληρώνω για να φύγω. Όχι για φύλακα. Απολύεσαι. Δεν μπορείτε να τον απολύσετε. Έχει πενταετή σύμβαση. Εσύ τι παρισάρεις, δικηγόρο του. Απολύεσαι εσύ. Το παραφόρτωσες το πράγμα. Συνδικαλισμοί, εμπρισμοί, εισαγγελείς. Πολύ βία και νοθεία, ρε Κωστά. Ρε, εσύ με τους εφοπλιστές θα τα βάλουμε τώρα. Εγώ ρε τον εφοπλιστή τον ήθελα έτσι για το φραμπαλά να πω. Τον ήθελα, ας πούμε, έτσι αυτοκινητάρε, σκότερα, επαύλης. Για τα ωραία πράγματα δηλαδή. Γι' αυτό παντρεύτηκες και σε κόρη εφοπλιστή. Δεν κατάλαβα. Τι θες να πεις, ρε, ότι την παντρεύτηκα τα λεφτά? Παπά, στο ίδιο κάνει. Τι λέει, ρε, ο άνθρωπος, τι λέει, ρε. Ρε, εσύ ξέρεις η ηθοποιά ήταν η Δανάη, έσκησε, ρε. Γι' αυτό δεν άφησε ο παπάς να παίχτει η ταινία σου. Το σκάνδαλο φοβήθηκε, ρε, μάπα, το σκάνδαλο. Να μην φανεί το πτυσί της κόρης.
Και τότε τι φοβάσαι, Γιωργάκη. Μην τη δει ο πεθερός και στεναχωρηθεί. Όχι, αγόρι μου, αλλά χάθηκε το ερωτικό στοιχείο εντελώς. Και δεν χάθηκε το ερωτικό στοιχείο. Συνυπάρχει. Και γίνεται ακόμη πιο δυνατό όταν αγωνίζονται μαζί ενάντια στην κοινωνική καταπίεση. Μπράβο, μπράβο. Ρε Κώστα, τα βαριέται αυτά ο κόσμος. Δεν φτάνει που την κάναμε φοιτήτρια και καθαρίστρια. Είναι ανάγκη να την κάνουμε και κομμουνίστρια. Αυτό εξυπακούεται. Τρίχες, ρε, όταν την έκανα βασιλικιά να έχει και πλάκα. Ρεσί, γιατί δεν την κάνουμε, ρε, φεμινίστρια. Φεμινίστρια, μάλιστα. Γεια σου, ρε Κώστα. Φεμινίστρια είναι τουλάχιστον κάτι το πολύ γυναικείο και πολύ επίκαιρο. Και δεν μου λες, οι άνεργοι τι κάνουν. Πάνε σινεμά. Εννοώ τους δικούς μας άνεργους. Τη Σούλα και τον Αυπηγό. Το ρίχνουνε στο σεξ. Αλλά απελπισμένο σεξ, κατάλαβες, παράφορο. Αυτός δεν βρίσκει δουλειά και αυτή εκπορνεύεται για να τελειώσει τη νομική. Πώς σου φαίνεται. Φεμινίστρα και πουτάνα δεν γίνεται, Γιώργο. Γιατί ρε, οι φεμινίστρες δεν είναι που λένε ότι οι πόρνες είναι οι μόνες χειραφετημένες γυναίκες. Και αυτός τι λέει. Τα βατζιά του κάνουν τον γύρο, ρε. Είσαι καλά μου. Αυτός δεν το ξέρει, αγόρι μου. Αυτός είναι τόσο ερωτευμένος μαζί της που δεν υποψιάζεται τίποτα. Άνοιγμα για τον Νικολάη σε πολύ καλή θέση. Έλα, θα φτάσει όμως την μπάλα. Από την μεμονωμένο της Αγκάλης θα αποκρούσει. Πέφτει κάτω ο Νικολάη. Είναι φανερό όμως ότι δεν πρέπει να τον έχει χτυπήσει ο Σαργκάνης. Ο Σαργκάνης απλώς άπλωσε το χέρι. Είναι και ένας αγκάνης. Τα αυγά! Πού ήσουν όλη τη μέρα, αγαπούλα μου? Στο πανεπιστήμιο. Αγαπούλα μου γλυκιά. Βρήκες καμία δουλίτσα? Όχι ακόμα, μάτια μου. Αύριο θα ξαναπάω στη λαχαναγορά. Κλέβησες το Νίκη. Πού τα βρήκες τόσα λεφτά, κοριτσάκι μου? Μου τα στείλε ο θειός μου. Από την Καβάλα. Όλα σε πεντακοσάρικα, κοριτσάκι μου. Δεν φοράς βρακάκι. Στάθηκα και το έβγαλα. Και τι το έκανες, αγγελούδι μου? Το έδωσα στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. Ποιος σε χτύπησε? Πάλι ο δικό σου? Ναι. Θα τον κανονίσω εγώ. Θα τον μιμήσω για μαστροπία κατ' επανάληψη και σωματική βλάβη. Το ρουφιάνο. Έλα. Θα μείνεις μαζί μας ώσπου να τον κλείσουν μέσα. Τι με κοιτάζεις, αχαζός? Σούλα, κι εσύ,
Όχι, Μαρία Πενταγιώτησα. Όλοι σας ανήκαν οι χαραμοφάιδες. Αν περίμενα από σένα θα είχαμε πεθάνει της πείνας. Κι εγώ και το παιδί μου. Έχεις παιδί? Όχι. Για σένα νόμιζες ότι ξεσκίζουμε. Γιατί δεν μου το πες, αγάπη μου? Ενδιαφέρθηκες ποτέ να μάθεις τίποτε για μένα και τα προβλήματά μου? Για σένα η γυναίκα είναι ένα αντικείμενο ειδονής. Χωρίς εσωτερικό κόσμο, χωρίς ψυχή. Ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού? Ούτε ξέρω, ούτε με νοιάζει. Δικό μου είναι το παιδί, εγώ το γέννησα. Και πού είναι τώρα το αγγελούδι μου? Σε μια ιδιωτική κλινική. Τι έπαθε το κακόπιλο? Μαγουλάδες. Πες μου την αλήθεια. Μεσογειακή ανεμία. Αγάπη μου. Κόφτα, αδερφέ. Αμάρτησα για το παιδί μου το έκανες. Φοιτήτρια και κομμουνίστρια, εντάξει. Να κάνει και κανιά βίζα. Είναι ανάγκη να έχει παιδί και άρρωστο κιόλα. Βρε αγόρι μου, άμα δεν συγκινηθεί ο κόσμος, δεν περνάνε τα νοήματα. Ποια νοήματα, ρε κακομύρι, η τσόντα. Άσε που θα στο βγάλουν και κατάλληλε. Λες, ε. Αλλά δική σου ιδέα ήταν να μείνουν άνεργοι. Εγώ ήθελα να την παντρέψω με τον εφοπλιστή. Και μετά? Ε, τι μετά, μετά θα αρχίζαν τα προβλήματα. Και νοιάστηκε ο Κοσμάκης για τα οικογενειακά προβλήματα των εφοπλιστών. Δεν είσαι καλά, ρε, μου φαίνεται. Δεν νοιάστηκε. Τι λέτε, ρε. Τι διαβάζει, ρε, ο κόσμος κάθε μέρα, ρε. Η κόρη του εφοπλιστή Τάδε, η οποία χώρισε το σεΐχη του Αμπουτάπη, ο οποίος είχε κόμενα την ηθοποιό Τάδε, η οποία ήταν ανιψιά του Φλούχτενστάιν. Άντε, ρε. Τι διαβάζει, ρε. Εσύ νομίζει ότι διάβαζε την κολοφυλάδα σου και ενημερώθει. Και λέτε, ρε. Τα νέα. Πάρε μια απ' έξω. Τελειώσανε. Σήμερα έχει κριτική κινηματογράφου, κατάλαβε, γι' αυτό τελειώσανε. Να τη Τζάκη. Κάτσε τώρα να σου βρω και τον Ουρέγιο. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Ένα τηλεοπτικό σύριαλ κάνουμε. Φτωχά πράγματα. Για πού το έβαλες, Γιωργάκη? Να κάνουμε διάφορες βίστες, να βρούμε κανένα φράγκο. Πάμε καμιά ταινία. Άντε να ανεβάσετε κι άλλο τα μεροκάματα. Α, αυτά τα κανονίζει το σωματείο. Δηλαδή, όταν δεν κάνουμε αρκετές ταινίες, ανεβάζουμε τα μεροκάμματα, μην γίνει καμία. Να το βράσω το σωματείο. Συντροφή μου, τον ακούτε. Τι θες, ρε? Να καταργήσουμε δηλαδή το σωματείο για να έχει τσάπα τεχνικούς. Καλά, σε σένα μπορούμε να κάνουμε και κάποια έκπτωση. Δεν μου λες? Πότε λες να αρχίσεις? Τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο περιμένουμε δύο αμερικάνικες παραγωγές. Century Fox, κατάλαβα. Άμα δεν δουλέψουμε για σε καμιά αμερικάνικη, τι θα βγάλουμε? Α, θα ζωμπιάσουμε λίγο. Και ύστερα μου λες ότι ο λαός μισεί τους Αμερικάνους. Μα δεν μισούμε τον αμερικάνικο λαό. Την κυβέρνησή του μισούμε. Και ποιος βγάζει, ρε, την κυβέρνηση? Το μεγάλο κεφάλαιο, ρε. Ναι, το μεγάλο κεφάλαιο βγάζει την κυβέρνηση, κάνει και τις πιο ταινίες τον Αύγουστο. Γιατί δεν αρχίζει το χειμώνα που είναι όλα κάλμα? Θα αρχίσω όποτε θέλω εγώ, ρε. Όχι όποτε θέλει το κόμμα και η ΣΥΑ. Παιδιά, μην τον παρεξηγείτε. Τον έχει βαρέσει ζέστη το κεφάλι. Πάμε, ρε, να φύγουμε να κάνουμε άνθρωποι δουλειά του. Άντε. Άντε, γεια σας, ρε μάκες. Δεν φταίτε εσείς. Τι μας λέει ο άνθρωπος? Γι' αυτό πρέπει να γίνει νόμος. Όσα λεφτά βγάζουν οι Αμερικάνικες ταινίες στην Ελλάδα, να τα επενδύουν σε ελληνικές παραγωγές. Έλα μωρέ, έλα μωρέ. Δεν φτάνει που πληρώνουν οι άνθρωποι να κάνουν λεφτά για τις βάσεις. Μην τα θέλουμε κι άλλα δικά μας, ε. Αδερφέ, το βρήκα. Τι βρήκες, ρε? Το έργο, ε. Μια υπόθεση που συνδυάζει όλα τα στοιχεία. Το ερωτικό, το πολιτικό, το κοινωνικό και το παραμύθι. Για λέγε. Λοιπόν, αυτός είναι κομμουνιστής. Στάζονται. Και διάσημος σκηνοθέτης. Αυτή είναι στάρ του διεθνούς κινηματογράφου και ελληνικής καταγωγής. Αντιθεσάρα, έτσι? Πολύ ωραίο. Έργο επιστημονικής φαντασίας. Πρόκειται λοιπόν να φτιάξουν μια μεγάλη παραγωγή με αμερικάνικα κεφάλαια, έτσι? Και τι έργο γυρίζουν? Ένα ελληνικό θέμα με διεθνές ενδιαφέρον. Από αυτά που λες ότι αρέσουν στον κόσμο. Ας πούμε ότι ένας εφοπλιστής πνίγει τη γυναίκα. Για να έχουμε και τα προβλήματα που ήθελες. Έλα, έλα, τελείωνε. Έχουν πάει στο αεροδρόμιο να τη φέρουν. Τσιμπούκι, πότε θα μάθει τα λόγια της γυναίκα? Ξέρεις τι σκέφτηκα? Από το ελικόπτερο που φέρνει τον ιατροδικαστή στο νησί, κατεβαίνει κι ένας Ρώσος χορευτής που επιστρέφει από μία πρεμιέρα στο Ηρώδιο. Ωραία σκηνή, ε! Από ποια ταινία το κλέψες? Έρχεται το Mr. Alex. Καλό, Κώστα! Α, να σου συστήσω το στάρ μας, Μισού Λάβα. Λέγε Μισού. Και από εδώ ανεψιός με Τόμ, ε! Θέλω να γίνει ηθοποιός, μιλάει ελληνικά. Αι, Κώστας. Μιλάει ελληνικά, ρε! Τι να πάω? Να πάω το τραγούδι, γεια. Κινήσε η γερακίν.
Naya water. Bravo, παιδί μου, μπράβο, μπράβο. Τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου? Business, πετρέλα, δηληστήρια, λάδια. Βγαίνει το μεροκάματο, ε. Ο σενάριο γράφης μας, ο κυρίος... George! Oh, hi George, hi George. Έγραψες το ρόλο για τον ανεψιό μου, ε. Κοίτα τον, θα τον βάλεις να τρώει τον λομπαδάκια, ε. Μου αρέσουν όλες οι ταινίες σου. Αλλά πιο πολύ από όλο το μαρτύριο. Νο, νο, οι μάρτυρες. Αυτός είναι ο πράκτορας Αναστησία. Τι θέλεις εδώ, ρε σκουλίκι. Σιωνιστή. Δεν γίνονται ενδιασίες εδώ πέρα, μωρέ. Τι πράγματα είναι αυτά. No, 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 no. Δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα, Ίκα, επιδομάδια. Δεν δουλεύω εγώ με κομμουνίστικα σωματεία. Σύντροφοι, μην αφήνετε τους εργοδότες να καταπατήσουν τα νόμιμα δικαιώματά σας που με τόσους αγώνες και θυσίες κατακτήσατε. Απολύεσαι. Μια στιγμή, θα τα βρούμε, θα τα βρούμε. Κάνε την πάπια εσύ. Πού λυμμένε! Πάμε, παιδιά! Κώστας! Μη φεύγεις! Κώστας! Σου! Stay here! Θεά, θεά! Μη συγχύσεσαι! Θα σου ανάβει το σούγκαρ! Χάσαμε την πρωταγωνίστρια, αλήθεια! Θα την παίξω εγώ! Θεά! Θεά! Δώσε μου μια ευκαιρία! Μπήθη τη Σταρ που είναι ερωτευμένη μέχρι τα μπούνια να συμμαχήσει με αυτόν και με τους τεχνικούς. Έτσι, αναγκάζουν τον παραγωγό να δεχτεί τους όρους των τεχνικών και ο σκηνοθέτης κάνει μόνο ένα μικρό συμβιβασμό στη διανομή των ρόλων. Υπόθεση με τον εφοπλιστή, αλλά τους τεχνικούς τι τους θέλει. Τι τον νοιάζουν τώρα τον κόσμο τα προβλήματα των κινηματογραφιστών. Μα ο τεχνικός του κινηματογράφου έχει τα ίδια προβλήματα με τον εργάτη στο εργοστάσιο. Βιομηχανία δεν είναι και ο κινηματογράφος. Σε μένα το λες, ρε. Να το πεις στους φίλους που λένε ότι είναι τέχνη. Είναι και τέχνη. Πρόσεξε. Μην αρχίσεις τώρα καμιά κουβέντα περί τέχνης και τον τρομάξει τον άνθρωπο. Έτσι. Ναι, άντε, γεια. Καλημέρα, κύριε Γιώργο. Καλημέρα. Είναι μέσα ο κύριος Καραλευσιώτης. Μέσα είναι, αλλά δεν μπορώ να τον ενοχλήσω αυτή τη στιγμή. Έχει μία προβολή. Θα διαρκέσει πολύ. Δεν ξέρω. Εξαρτάται. Έχετε κλείσει ραντεβού. Όχι, αλλά μου είχε πει να περάσω σήμερα. Ρε Ρίτα, ποιος είναι? Ο κύριος Γιώργος. Ποιος Γιώργος? Ο Γιωργάκης. Ρε Γιωργάκη, για σένα κουβεντιά βαβεύεσαι. Γνωρίζετε το φίλο μου, ε. Βεβαίως. Στη Θεσσαλονίκη, στο φεστιβάλ. Εσύ δεν είσαι που έδρες εκείνο τον κριτικό. Καμιά φορά του βγαίνει το βίαιο. Καλά του κάνεις του μπαγάζα. Είσαι τσίφτης. Ελάτε μέσα να τα πούμε. Άντε, μπράβο. Ελάτε, παιδιά. Να σας γνωρίσω την πρωταγωνίστρια της καινούργιας μου ταινίας που ετοιμάζω. Από εδώ ο Γιωργάκης, τον ξέρω από τόσο δα. Θυμάσαι που σε πιάσαμε πίσω από το σκηνικό να πηδάς εκείνη τη συγχωρεμένη. Πώς την λέγανε. Δεν θυμάστε καλά. Εγώ κουνούσα το κλαδί πίσω από το παράθυρο. Όχι το κλαδί. Άλλο κουνούσες τώρα. Άσε. Γεια σου, Κώστα. Τι. Γνωρίζεστε. Λιγάκι. Η Σούλα που δουλεύετε, παιδιά, δουλεύει φωτομοντέλο. Αλλά έχει πολύ ταλέντο για το σινέμα. Άλλωστε. Και η Μέριλιν Μονρόι από τι άρχισε? Από φωτομοντέλο, δεν άρχισε, παιδιά. Ουισκάκι. Ναι, θα να πιούμε ένα ουισκάκι. Να πιούμε. Έτοιμο το έχω. Έχω βάλει που λες, Γιωργάκη, και γράφουν ένα σενάριο ειδικά για τη Σούλα. Η φεμινίστρια. Ή οι φεμινίστριες. Εσένα ποιος τίτλος σου άρεσε περισσότερο? Εξαρτάται.
Αν πρόκειται για κωμωδία, ο πληθυντικός χτυπάει καλύτερα. Μα φυσικά για κωμωδία μιλάμε. Κωμωδία. Οι φεμινίστριες. Πολλές φεμινίστριες. Ολόκληρη διαδήλωση. Άντε, γεια μας, παιδιά. Γεια μας. Το σενάριο έχει πολύ πλάκα, παιδιά. Η Σούλα παίζει μια φεμινίστρια που συμμετέχει στα καλλιστεία με σκοπό μόνο και μόνο να δημιουργήσει σκάνδαλο την ώρα που η τηλεόραση μεταδίδει την εκπομπή. Ε, πρωτότυπο, ε. Και πολύ επίκαιρο, ε. Σαν πρώτη δόση που λέτε, παιδιά, τις βλέπουμε στα γραφεία του φεμινιστικού κινήματος που εκλέγουνε την κοπέλα που θα λάβει μέρος στα καλλιστεία. Φαντάσου, Γιωργάκη, ένα υπόγειο γεμάτο κορίτσαρος. Κορίτσαρος σαν τη Σούλα. Ότι η Σούλα έχει όλα τα προσόντα για να κερδίσει τον τίτλο. Και για να είναι πιο σίγουρες, τις αρχίζουν κανονική εκπαίδευση. Τι εκπαίδευση? Τα πάντα. Χορός, υπασία, λογοτεχνία, μακιγιάζ, πατινάζ, σκι. Και μετά? Τη βραδιά που γίνεται η πρόβα για τους τελικούς, η Σούλα ερωτεύεται τον κοφερασιέ, ο οποίος είναι μια μεγάλη βεντέτα του τραγουδιού. Και την παίρνει που λέτε στο μαγαζί του. Για λόγους ασφαλείας έχει στο μαγαζί δύο τέτοια που είναι πάντα μεταμφιεσμένοι ανάλογα με τις περιστάσεις. Εν τω μεταξύ οι φεμινίστριες κάτι μυρίζονται και την παρακολουθούν. Είμαι γυναίκα και έρχομαι να σου πέ. Όλες τις προδιαγραφές για καλλιστεία κι άλλα προσοντά μοναδικά. Ας τις φεμινίστριες να θυμιούνται με ισορροπίες και μονοκρατίες. Κορόιδα. Έτυχες εφήνω γυναικάκι, δεν σου κουνιέται κανένα ντράκι. Τα ρέστα σου. Να μην σας τα πολυλογώ, οι φεμινίστριες καταφέρουν να απαγάγουν τη Σούλα. Την κλείνουν σε ένα υπόγειο και την ανακλίνουν κανονικά. Τι να σου κάνω, Κώστα μου, αφού αυτά αρέσουνε στον κόσμο. Τι σου κάνω, μανάρι μου. Σούλα. Τελικά οι detective απελευθερώνουν τη Σούλα μετά από πολλές περιπέτειες και φτάνουν την τελευταία στιγμή στο Hilton
όπου γίνονται τα καλλιστεία. Και φυσικά κερδίζει τον τίτλο. Μάγος είσαι! Και ο τραγουδιστής? Λέγαμε να τους βάλουμε να κάνουν πολιτικό γάμο. Αλλά ο σεναριογράφος θέλει το χορό του Ισαΐα να το κάνει χορευτικό νούμερο με μπαλέτα. Εσύ πώς το βλέπεις? Πολύ πρωτότυπο. Εσύ, Κωστάκη, ξέρω, εσύ κάνεις καλλιτεχνικές ταινίες. Εγώ καλλιτεχνικές? Δηλαδή, ας πούμε, αντιεμπορικές, όχι. Εμπορικές μπορεί να είναι δηλαδή, αλλά κουλτουριάρικες. Όχι κουλτουριάρικες. Τέλος πάντων... Θέλετε να πείτε ταινίες ποιότητος. Για στάσου ρε Γιώργη, και εμείς τι κάνουμε δηλαδή, αρβακολατζίδες είμαστε. Ξέρεις βρε πόσο μου κόστησε ο Αχαλήνοτος? 12 εκατομμύρια και πάει ακόμα, ακόμα δίνω κύριε. Ορίστε, για να σου δώσω να καταλάβεις, έλα να δεις με τα μάτια σου. 1.600.000 κάνουν οι κόπιες μόνο. 280.000 το ΙΚΑ βρε. 130.000 θέλω για τους στόχους. Και μου λες εμένα για ταινίες ποιότητος. Εμείς δίνουμε την ψυχή μας ρε, την ψυχή μας. Εσύ κορίτσι μου, πώς το βλέπεις το σενάριο? Πολύ ωραίο. Έχει γούστο παιδί μου, έχει γούστο. Λοιπόν, αφού αρέσει σε σένα, θα αρέσει και στους άλλους. Τη Σούλα θα τη βάλω να παίξει και στην καινούρια ταινία που ετοιμάζω. Την Ελένη από το Κωνσταλέξη. Αυτή βρε που είχε κλειδώσει ο πατέρας της 30 χρόνια επειδή είχε αγαπήσει έναν Ελασίτη. Είναι έτοιμο το σενάριο? Όχι, ψάχνω να βρω έναν αριστερό να μου το γράψει. Να, ο Κωστάκης είναι αριστερός. Σόπα. Αλλά αυτός είναι από τους άλλους. Τι από τους άλλους μωρέ, όλοι τους ένα συνάφι είναι. Κολλιός και κολλιός από το ίδιο βαρέλι, ε. Θέλεις αγοράκι μου να μου γράψει το σενάριο? Να δω πρώτα τι υλικό υπάρχει. Τι να το κάνεις αγόρι μου το υλικό? Βάλτε να ερωτεύετε τον αντάρτη, βάλε κι άλλους αντάρτες, βάλε και μια μάχη με τους Γερμανούς, να γίνει ηρωικό το έργο. Αυτά περνάνε σήμερα, αυτά αρέσουν στον κόσμο. Να το σκεφτώ. Και να το σκεφτείς, γράφτε ρε. Και γράφτο γρήγορα, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται αύριο. Είσαι ευχαριστημένος με την πρόταση του Καραλεφιάτη? Να σου πω, ο συμβολισμός δεν είναι άσχημος. Ποιος συμβολισμός? Κοίταξε, η Ελένη είναι η Ελλάδα. Ο πατέρας και τα αδέρφια της είναι η δεξιά και οι σύμμαχοι που τη ρίχνουν στον Μπουντρούμι για να μην πάει με τους κομμουνιστές. Κατάλαβα. Αλλά τους αντάρτες τι τους θέλει? Ο κόσμος τους θέλει, κορίτσι μου. Επειδή έχει το κόμπλεξ που είχε λουφάξει τόσα χρόνια. Είδες πόσα ειστήρια έκανε ο Μπελογιάννης, ε? Κρίμα που δεν ζει ανταχαρή κι αυτός. Είσαι χιδαίος, ρε. Εγώ είμαι χιδαίος, ρε. Σε σένα παράγγειλε το σενάριο Καραλεφιώτης. Κάπηλε, κάπηλε. Εσύ, ρε, μιλάς για αντίσταση και για κόμπλεξ. Κώστα, Κώστα. Που 7 χρόνια έφτιαχνε σόγια τη Μιανέζα. Καθήκη. Δεν θα ρίχνουν εδώ η Σούλα, ρε. Τι να έπιασες ξαφνικά? Όταν εγώ έφτιαχνα τα σόου στην Ιενέδα, αυτόν τον είχαν σαν νησάκι και τον δέρνανε. Τι σου λέει ο Σκουλικάς, τι σου λέει? Εξορία. Πάμε δύο λεφτά από το σπίτι να αφήσω τα σενάρια. Ωχ, η μάνα μου με τον οικονομικό της σύμβουλο. Παιδάκι μου. Μάνα, τι κάνεις εδώ, ρε? Πέθανε η θειά σου η Παρασκευή και ήρθαμε να την πάρουμε στο χωριό. Ζωή σε λόγο μας. Τι κάνεις, Παπα Γρηγόρη? Καλά, δόξα τω Θεώ. Σου άφησε τίποτα για τα ορφανά σου? Ναι, τα φάγαν όλα οι γιατροί, παιδί μου. Κάθε άρμα. Μάνα, να σου γνωρίσεις τα παιδιά. Τη Δυσπενίδα Σούλα και τον Γιώργο, συνάδελφο σου. Δεν κάνατε ένα τηλεγράφημα. Καλά που πέρασε από εδώ, δηλαδή. Πέθανε ξαφνικά η κακομοίρα. Θεός χωρέστη. Άντε, άντε, ελάτε. Ελάτε κι εσείς δύο λεφτά. Χριστέ και Απόστολε, πώς ζεις παιδάκι μου μέσα σε αυτό το χούρι? Έλα ρε μάνα, μην αρχίζεις πάλι τα ίδια. Αν δεν βρει μια καλή γυναίκα δεν πρόκειται να νοικοκυρευτεί. Πότε πια θα είναι έτοιμο το διαμέρισμα, παιδί μου? Θα αργήσει να τελειώσει. Έμεινα από λεφτά ο μηχανικός και... Δεν του είχαμε δώσει 300.000 το Πάσχα? Του είχαμε δώσει 300.000 το Πάσχα, αλλά αλλάξανε τιμές. Τι θα τον κάνω, να τον σκοτώσω?
Η μισθή σου, καλό κορίτσι φαίνεται. Πότε με το καλό θα σας παντρέψω. Δεν είναι μισθή μου το κορίτσι, Παπαγρηγόρη. Φίλη μου είναι. Ηθοποιός. Πολύ γνωστή μου φαίνεται. Παίζει και στην τηλεόραση. Βλέπουμε και τηλεόραση, ε! Πού και πού έτσι για ενημέρωση. Γιατί δεν παίζουνε, παιδί μου, την ταινία σου να τη δούμε κι εμείς. Θα την παίξουνε, μάνα, θα την παίξουν. Τώρα που αλλάξανε τα πράγματα, θα την παίξουν. Κι εσείς, κύριε Γιώργο, ταινίες φτιάχνετε. Ναι, κι εγώ, ταινίες, ταινίες. Έχετε οικογένεια. Έχω ένα παιδάκι. Και ζείτε καλά από τις ταινίες. Τι ρωτάς τον άνθρωπο, ρε μάνα. Πώς τα καταφέρουν οι άλλοι και έχουν οικογένεια. Ο Γιώργος κάνει διαφημιστικά. Από αυτάς. Μπράβο, μπράβο. Και εσύ, κορίτσι μου. Κι εγώ διαφημιστικά κάνω. Δεν καταλαβαίνω, παιδιά μου. Αφού έχετε μια δουλειά και βγάζετε το ψωμί σας, τι τις θέλετε τις ταινίες. Η δόξα. Ρε Μανούλα, πάλι τα ίδια θα λέμε. Παιδί μου, εγώ λίγο θα ζήσω. Για σένα νοιάζομαι. Πουλήσαμε και τον Ελαιώνα στο Μετόχι. Το μόνο που απέμεινε είναι το πατρικό μου. Ταινία τον έκανε και τον Ελαιώνα. Κακομοίρα η μάνας πιστεύει ακόμα το παραμύθι για το διαμέρισμα. Τι θες να έκανα, ρε, αφού χρώστηκα 350 χιλιάρικα στην κόντα. Γιατί δεν λες τη μητέρα σου ότι τα έκανε ταινία. Γιατί δεν πρόκειται να του ξαναδώσει φράγκο, γι' αυτό. Ρε, ο Τάκης. Ρε, κάτσε να πάω δύο λεφτά μέσα του πω κάτι, ε. Ποιος είναι αυτός που κάνει την καμπάνια με τη μόκα κόλλα. Δεν σου τα κονόμησε ο κύριος Τάκης. Εγώ πρέπει να πάω στο κομμωτήριο, τα μαλλιά μου είναι χάλια. Έλα, μωρέ, μια χαρά είναι τα μαλλιά σου. Να σε πάρω τηλέφωνο το βράδυ. Ναι, αλλά πριν τις 10, μετά έχω δουλειά. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, μανάρι μου. Αντίποδα αυτής της μεθόδου βρίσκεται η θεωρία του πλάνου σε Κάνσο, όπου το κάθε πλάνο, ανεξάρτητα από το γενικό αφηγηματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο υπάρχει, έχει και μια δικιά του αυτονομία και ένα δικό του νόημα. Τι γίνεται, βιβλίο ετοιμάζεις? Με διακόπτει, ρε. Τι κάνει λοιπόν αυτός, ε? Με ένα πλάνο εξασφαλίζει την ενότητα δράσης και δίνει στις μερικότερες πράξεις την αναπαραστατική εικόνα ενός αργού χρόνου που ρέει και επικαλύπτει όλη τη συγκοινωνούσα σκηνή. Έτσι. Δίνει τη δυνατότητα στο θεατή να εντάξει το παρακείμενο βλέμμα του μέσα στη διαδικασία της περιρροής του χρόνου αυτού πάνω και μέσα στο φιλμικό κείμενο. Κατάλαβες. Πώς από εδώ? Από του Καραλυφιώτη ερχόμαστε και σε είδαμε. Τι δουλειά έχετε εσείς με τον Καραλυφιώτη? Ψάχνει για λεφτά. Του δώσε παραγγελία σενάρια του Κώστα. Μην είμαστε καλά. Και σαν τι θέμα? Την Ελένη από το Κωνσταλέξη. Και αυτή που ο πατέρας της τη φυλάξει γιατί είχε σχέση με έναν αντάρτη. Αυτή. Ναι, αλλά εγώ θα το χειριστώ πολύ ελεύθερα. Αυτό ξέρεις έχει τεράστιες κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις. Άσε που μπορεί να κάνεις αναδρομές και συγκρίσεις με την αρχαία τραγωδία. Άγραπτα κασφαλή θεονόμημα. Α, μη σου πω τίποτα άλλο. Μπράβο, Καραλυφιώτη. Τι όσφρηση. Ας πω, μήπως έχεις Σοφοκλή. Κάπου τον έχω. Θες και τις 7 ή μόνο την Αντιγόνη? Η Αντιγόνη δεν ήταν αυτή που με τις φυλάκες και τέτοια? Πρωτότυπο ή μετάφραση? Μετάφραση καλύτερα, πού να τρέχεις. Δώσ' τους και κανένα Χέγγελ τη φιλοσοφία του δικαίου. Με έχει αυτός πολύ πράγμα. Κοίτα ρε, δεν φοράει κοιλώτα. Τι έγινε ρε παιδιά, εξετάσεις θα δώσετε? Σε εμάς ρε φίλε να μορφωθούμε λίγα. Πού σε πιάσαμε μαχαιράκια ρε παιδιά. Καλό αργά παρά ποτέ που λέγαν και οι αρχαίοι. Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι ο κρέοντας είναι ο πατριός της Ελένης, δηλαδή της Αντιγόνης, πρέπει να είναι δοσύλλογος. Τώρα, ο ένας της αδερφός, ο Ετεόκλης, είναι και Μανατσολιάς. Και ο άλλος, ο Πολυνίκης, είναι Ελασίτης. Και ο αραβωνιαστικός της τι είναι? Ο Έμωνας. Ο Έμωνας είναι ο γιος. Ο γιος της μητριάς της Ευρυδίκης. Δηλαδή, η Αντιγόνη και η Σμήνη είναι ορφανά. Ναι, αλλά ο κρέοντας όμως διαχειρίζεται την περιουσία που τους άφησε ο Ιδίποδας μέχρι να ενηλικιωθούνε. Έτσι μπαίνει μέσα και το ματεριαλιστικό κίνητρο. Πολύ γευτεύεσαι. Ρόμπα. Λοιπόν. Τσάλε. Παίρνουμε λοιπόν σαν χώρο ένα ορεινό χωριό.
Οι Γερμανοί κρεμάσαν έναν αντάρτη και κάψανε το σπίτι του. Η Ευρυδίκη με την Αντιγόνη και την Ισμήνη πάνε να μυρολογήσουν το παλικάρι που προδώσανε ο Δοσύλλογος και ο Γερμανοτσολιάς, δηλαδή ο Κρέων και ο Αιτιοπής. Οι Γερμανοί λοιπόν ετοιμάζονται να ξαναφύγουν. Αλλά ξαφνικά βλέπουν κάτι να πλησιάζει. Τσικόμεν! Ποιος έρχεται, ρε? Οι αντάρτες. Πού ξέρουμε ότι είναι αντάρτες? Ποιος θα ζάνε. Κάτσε να έρθουν και να δεις. Ώσπου να έρθουν θα έχει βαρεθεί ο κόσμος. Τι το θες το μονοπλάνο, ρε? Λοιπόν, θα τους δώσουμε άλογα να έρθουν πιο γρήγορα. Σταμάτα, ρε. Γιατί? Βλέπεις που δεν γίνεται μάχη σε ένα πλάνο. Όλα αυτά είναι θεωρίες, αγόρι μου. Ξέχασες το βασικότερο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε τους ήρωες από κοντά. Θα βάλουμε τους αντάρτες να έρχονται μέσα στη ζώνα Διέλα για να είναι πιο ηρωική η σκηνή. Τώρα δείχνουμε καθημερινές σκηνές στο χωριό. Οι Γερμανοί έχουν πλακώσει τις μπύρες και... Διαφημιστικό θα το κάνουμε. Όχι, αγόρι, αλλά έτσι θα είναι πιο τραγική η σκηνή με τον κρεμασμένο. Λες, θα δείξουμε να τον κρεμάνε. Δεν θα προλάβουν να τον κρεμάσουν. Ήγη δεν είναι, ρε Γιώργο. Το 7 είναι μαγικός, ρε. Οι 7 σαμουράι, τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, οι 7 αιτία και οι 7 ήσαν υπέροχοι. Ρε εσύ, και οι 7 επιθύμες 7 δεν ήταν. Δεν σου λέω εγώ. Σαν πολύ χιόνι ρίχνει. Στο χωριό δεν χιόνιζε. Θα βάλουμε να χιονίζει και στο χωριό. Ξέρεις τι κοστίζει μια χιονοθύελα. Δεν πρόκειται να δώσει ο καραλαφιός τόσα λεφτά για χιόνι. Γιατί στενοχωριέσαι. Δεν βάζουμε να σταματάει το χιόνι. Και γιατί πήρε βολή? Για να μην κρεμάσουν τον αντάρτη. Και τώρα τι γίνεται? Τώρα αρχίζει το μακελιό. Δεν ξέρουμε καν ποιος από όλους είναι. Γιατί να σκοτωθεί? Ή αν δεν σκοτωθεί, πώς θα τον εθάψει, Αντιγόνη? Τι ανάγκη να τον εθάψει? Ναι, ρε Γιώργο μου, έτσι λέει ο μύθος. Πρέπει να τον εθάψει για να την κλείσει ο κρέοντας στη φυλακή. Ποιος είναι ποιος θα κάτσει να τον εθάψει μες στο χιόνι? Θα πάθει πνευμονία ο άνθρωπος. Δίκιο έχεις. Τότε ας αφήσουμε τα χιόνια και τις θύρες γιατί θα μπλέξουν. Ηθοποιείς, συνεργεία. Ξέρεις τι λέω? Να το γυρίσουμε καλοκαιράκι. Εδώ κοντά. Σε καμιά παραλία. Να κάνουμε και καραμπανάκι. Αδερφέ, το βρήκα. Θα βάλουμε τον Ετεοκλή και τον Πολυνίκη να μονομαχούν. Και δεν χρειαζόμαστε ούτε κομπάρσους, ούτε εκρήξεις και κουραφέξαλα. Thank you.
Ντόρτια. Πέντε το σασμό εκεί κάτω. Αδερφή, για φέρε κανένα νεράκι. Τη δροσιά του να έχεις. Το λαιμό να σου κάτσε. Θα μας πεις ποιος είναι ο καπετάν Πολυνίου. Δεν ξέρω. Καθένας δεν ξέρει. Θα πεθάνεις κάθαρμα. Μην κλαις, μωρή. Αν σ' αγαπούσε θα το έλεγε. Ο Κώστας μας! Εσείς καπετάν Πολυνίκης. Ο ψυχογιός μου κομμουνιστής. Θα τον κανονίσω εγώ, πατέρα. Αν είσαι άντρας ξαρματός. Καλώς ήρθες, αδερφέ μου. Θα πεθάνεις κάτω. Μην τον κλάψει αυτόν κανείς και μήτε να τον θάψει, αλλά να μείνει άταφος, κουφάρι συχαμένο, για τα πουλιά και τα σκυλιά, χαρά που θα τον φάνε. Δεν έφταιξε αυτός, πατέρα. Έγινε κομμουνιστής, άθεος. Με στάγια πτώματά μας χωράνε πολλοί αμαρτωλοί. Κανένας όμως άθεος σαν και τούτον. Συφορά! Κι ο άλλος μέσα στο λάκκο τι κάνει. Άμα αν το ξέχασαν, τι να κάνει. Τραγουδά τη διεθνή. Εμπρός της γης η κολλασμένη, της μοίρας σκλάβη εμπρός εμπρός. Μην το ξεφτυλίσουμε το πράγμα. Εγώ δεν το ξεφτέλησα. Εσύ το κάνεις western. Μόνο είναι διάλειο την έβαλες μέσα. Φίλος της γυναίκας μου, εφοπλιστής, πολλά λεφτά. Δεν του φαίνεται. Είναι το στυλ του. Τροκάκι. Τι κάνει, καράκι, πώς από εδώ. Του ψηφογιάννη ψάχνω. Μην πας και τον πήρε το μάτι σου. Το ζωγράφο, όχι. Κάτσε, ρε. Ο Κώστας, ο Μιχάλης. Φιλόλογος. Όχι, κινηματογραφιστής. Λοιπόν, πώς πάει ο ελληνικός κινηματογράφος, κάνουμε καμιά ταινία. Δεν μπορείς, το παλεύουν. Σκηνοθέτης κι εσύ. Κι εγώ, εσύ. Εγώ, ιδιωτικός υπάλληλος. Σώπα, γιατί θα βάλω τα κλάματα. Ρε, δεν αφήνεις τους ζωγράφους να ρίξεις κανένα φράγκο, να φτιάξουμε καμιά ταινία.
Σαν πόσα δηλαδή. Καμιά δεκαριά εκατομμυριάκια. Να, ψιλοπράγματα. Σου φαίνομαι για κομπλεξικό. Να βάλω εγώ 10 για να κάνει εσύ το ψώνιο σου. Γιατί ρε, του πίνακε τι του αγοράζει. Του πίνακε του βλέπω και του χαίρομαι. Πότε του χαίρεσε, αφού του έχει κλειδωμένο στο χρηματοκιβώτιο. Μόνο του ακριβού. Είναι, βλέπει και κάποια επενδυσούλα. Και ο σινεμά τι είναι, ρε. Και επένδυση είναι και τέχνη. Ρε παιδιά, οι ταινίε που κάνετε ούτε τέχνη είναι ούτε τα λεφτά που βγάζουμε. Δεν φταίνε ταινίε. Η αγορά είναι μικρή. Και γιατί δεν τι πάτε παρά έξω. Επειδή δεν βλέπονται. Ξέρει ποιο ελέγχει την αγορά. 2-3 πολυεθνικέ. Εκεί παίζονται μεγάλα συμφέροντα. Θα αφήσουν ποτέ να παίζονται ελληνικές ταινίες στο εξωτερικό. Χαίστηκε η φοράδα Σταλόνι. Άμα κάνατε μια ταινία σαν τις Αμερικάνικες, δεν θα την παίζανε στην Αμερική. Δηλαδή, δεν φτάνει που τρώμε όλες τις Αμερικάνικες στη μάπα. Εσύ μας ζητάς να κάνουμε ταινίες σαν τις Αμερικάνικες. Όχι. Κάτσε ρε Κώστα, κάτσε ρε Κώστα. Κοίτα, ας πούμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε μια ταινία σαν τις Αμερικάνικες. Έτσι. Τώρα που χού γράφουμε ένα σενάριο πολύ εμπορικό. Έχει μέσα απ' όλα. Έρωτες, μίση, Γερμανούς, αντάρτες, μάχες, ιονοθύελες και δεν συμμαζεύεται. Πού θα βρούμε τα 50 εκατομμύρια που χρειάζονται. Έχει λες αντάρτες, ε. Όλο αντάρτες. Κύριε, κλείνουμε. Άστα, γερνάω εγώ. Κατά. Δεν πάμε σπίτι να πιούμε ένα καφεδάκι και να το κουβεντιάσουμε. Εγώ έχω μια δουλειά πρέπει να... ναι, μπορώ να πάω και αργότερα όμως. Τι κάνετε, κουκλάρες. Χαζεύομαι. Σύρλε, η Σούλα. Τι έγινε, Σούλα, πήραμε προκαταβολία του Καραλεφιώτη. Ο Μιχάλης ο φίλος μου. Αυτός που το βάλει τα λεφτά στην ταινία. Ψέματα σου λέει. Είναι το producer. Όχι, εφοπλιστής είναι. Ship owner. Πόσα πλοία έχεις. 7,5, 3 τέταρτα και 2 πέμπτα. Δεν έχεις κανένα δικό σου. Ένα μικρούλι μόνο, 15 μέτρα. Το γιοτ που κάναμε το διαφημιστικό με τα τολμαδάκια, εκεί που κάνει την υπηρέτρια. Δεν μου λέτε τι κάνουμε τώρα. Δεν καθόμαστε τουλάχιστον. Εγώ λέω να πάρουμε και τα κορίτσια στο σπίτι. Για παρεούλα. Γουστάρω. Κατάλαβα. Σπουδαία κουβέντα θα κάνουμε πάλι. Καρσόν. You had an accident. I had a nose job done. Θα παίξει και η Σύρλεη στην ταινία, έτσι κούκλα μου. Τι ρόλο θα παίξει. Ξέρω εγώ, θα κάνει καμιά κατάσκοπο στήλημα τα χάρη. Θα τραγουδάει σε κανένα καμπαρέ και οι Γερμανοί θα παθαίνουν την πλάκα τη. Δεν ξέρω να τραγουδάω. Θα χορέψει. Χορό ξέρει, έτσι. Βασικά πρέπει πρώτα απ' όλα να σταματήσει τα διαφημιστικά και να πέσει με τα μούτρα στη δουλειά. Αντιγόνια, έχει διαβάσει. Όχι, στη σχολή κάναμε μόνο την Ιφηγένεια. Πάρα να διαβάσει, να μελετήσει το ρόλο. Χέγκελ. Χέγκελ, τι είναι αυτό. Αξίζει τον κόπο, ε. Ρε παιδιά, γιατί δεν κάνετε μια ταινία πιο συμμαζεμένη. Αυτός ο Μπέργκμαν παίρνει ένα ζευγάρι και κάνει ολόκληρο ψυχολογικό δράμα. Oh, I love Bergman. Μπαμπά, μπαμπά! Αγοράκι μου, τι κάνεις εδώ. Κάνω ψώνια με τη μαμά. Ναι, δεν είσαι άρρωστος. Όχι. Όχι. Πού είναι η μαμά σου. Εδώ πέρα στο μαγαζί. Δεν μου λες, δεν μου πες ότι το παιδί έχει μαγουλάδες. Έτσι το είπα για να περάσει να το δεις. Αυτό ξέρεις ότι αυτή τη βδομάδα πνίγομαι. Πνίγησε. Το βλέπω. Τσάρκα με ντόμενες, ε. Καλώς είσαι και του λόγου σου. Για δουλειά πηγαίνουμε. Για δουλειά. Δεν μου λες, θα έρθεις το βράδυ. Ο πατέρας έχει καλέσει και τον πρέσβη του Παναμά στο σπίτι, θα έρθει. Αν προλάβω. Κατάλαβα. Δεν μου λες πιανούν το αυτοκίνητο. Μας το χάσει ο παππούς. Για οικονομία στα κάτω. Τι να κάνουμε, αφού δεν πληρώνεις τη διατροφή του παιδιού σου. Beautiful. 40,000. Τσάμπα, ε. Δολάρια. Κατάλαβα. Αγαπάω πολύ το τέχνη. Η τέχνη. Άρα να μην γίνει ζωγράφος. Ρε, σου μοιάζει. Ποια, ρε. Τι είναι αυτό, ρε. Αυτό είναι η αυτοπροσωπογραφία του καλλιτέχνη. Τελευταίο του έργο. Λες και ξέρω ότι θα πεθάνει. Από τι πέθανε. Τον σκότωσε η γυναίκα του. Εντελώς. Πολύ νευρωτικά. Γιατί τον σκότωσε. Γιατί τον έπιασε στο ατελείο του με μια γκόμενα. Τι είναι το γκόμενα. Η γκόμενα. Καλή ώρα, εσύ είσαι πολύ γκόμενα. Να. Εγώ είμαι πολύ γκόμενα. Mm. Τι θα πει αυτό. Ότι έχεις όλα τα προσόντα να είσαι γκόμενα. Λοιπόν, στην Ελλάδα όλες οι όριμες σεξουαλικές γυναίκες λέγονται γκόμενες. Οι ανώριμες είναι τα μανούλια. Κατάλαβες. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μη τους ακούς. Οι Έλληνες είναι σεξουαλικά ανώριμοι. Γι' αυτό λένε όλες τις γυναίκες γκόμενες. Γεια σου, ρε Σούλα, με τα κλαρίνα σου. Λοιπόν, δεν αφήνουμε την γκόμενα φιλοσοφία να κάνουμε καμιά σοβαρή κουβέντα, έτσι. Σαν τι, την ταινία σου. Κορίτσια, ο καφές είναι έτοιμος. Δεν πάτε να τον φέρετε.
Όχι, δεν πάμε. Δεν πειράζει, θα πάω εγώ. Πάμε να κάνουμε λίγο πλάκα. Πολύ μου τις πάει ο φίλος. Τι δουλειά έχουμε εμείς με τις εφοπλιστάδες. Κάτσε, κάτσε. Κάτσε κάνα δύο λεπτά, μπας και τσιμπήσει. Στο δρόμο μου λέει ότι αν κάνουμε ένα ψυχολογικό δράμα με ερωτικές περιπλοκές και τέτοια, θα δώσει λεφτά. Βάλε και λίγο τέχνη σε μέσα. Ναι. Αυτό σκέφτηκα. Αν παραδείγματος χάρη αυτός είναι καλλιτέχνης, διανοούμενος, έτσι, παντρεμένος με μια ξένη, ας πούμε, Αμερικάνα. Ωραία γκόμε, αλλά νευρωτικιά, ξέρεις. Το λες εσύ αυτό ερωτική περιπλοκή. Θα γίνει. Θα γίνει, γιατί αυτός ερωτεύεται μια άλλη, μια ωραία μελαχρινή, σαν τη Σούλα. Κατάλα. Την παραδουλεύτρα που έρχεται τις Τετάρτες. Όχι, δεν κάνει να είναι παραδουλεύτρα. Πρέπει να έχει και αυτή κάποιο κοινωνικό επίπεδο. Ας πούμε, κάνει μαθήματα ελληνικών στη γυναίκα του. Δηλαδή τι είναι αυτή, καθηγήτρια, φιλόλογος, τι. Αυτός είσαι. Αυτός είσαι, φιλόλογος. Για να τα λέει ωραία μετά όταν θα βγάζουν τα αποθυμένα τους. Τι έγινε πάλι? Σταματήνη! Πού? Με στάμπτω! Το σκότωσα. Ηρέμησε. Δεν θέλω να το βλέπω! Να μην ξαναπάρεις αυγάρδες που είμαι. Θέλω ένα παιδί. Θα σου πάρω ένα. Θέλω να το κάνεις εσύ. Τι να κάνω? Το παιδί. Εγώ να κάνω παιδί? Σιρλάκι μου, θα σου κάνω ένα παιδί όταν τελειώσεις τη θεραπεία σου. Να μην κάνουμε κανένα τερατάκι με τρία μάτια και 7 πόδια. Έλα να κάνεις ένα μπανάκι, να ηρεμήσεις, σε παρακαλώ. Έπλυνες τα δόντια σου. Τι μέρα είναι σήμερα? Πού είναι η Σιρλέ? Κάνει ένα μπάνιο να ηρεμήσει. Ας εκεί είχαμε πάλι τραβήγματα. Χθες το βράδυ πάλι πλακώθηκε με τον ψυχαναλυτή. Του κάνει το ιατρείο γυαλιά καρφιά. Μετά τα πίνε σε ένα μπαρ. Τράκαρε με το 100 που την κυνηγούσε. Δεν μου λες, μήπως έχεις κανένα θείο στην ασφάλεια? Γιατί κδίνεσαι? Πρέπει να ολοκληρώσουμε τη σχέση μας. Με τη γυναίκα σου στο μπάνιο? Η ιδέα ότι μπορεί να πει από στιγμή σε στιγμή με διακύβει τρομερά. Έλα γρήγορα, γιατί τώρα τελευταία δεν μου συμβαίνει συχνά. Το ξέρω. Πώς το ξέρεις? Ποιος το είπε? Η γυναίκα σου. Αυτά κουβεντιάζεται στο μάθημα. Βέβαια, πώς να μάθει ελληνικά? Θα την αποτρελάνεις. Hi, Sula, darling. Μουα, μουα. Γιατί έβγαζε το παντελόνι σου? Την ακούς? Έβγαλες. Το ρήμα βγάζω είναι ανώμαλο. Το Γιώργος που βγάλει το παντελόνι του είναι ανώμαλο. Το Γιώργος. Σε πληρώνω 5 χρόνια για να με κάνει ουδέτερο. Σούλα, είμαι γαμημένη με ένα τρελό. Έχεις απόλυτα δίκιο. Αλλά το επίθετο είναι έγγαμος. Ή ύπαρδρος, δηλαδή υπό τον άνδρα. Όπως υποπόταμος, το παχύδερμο ζώων. Μίλες βλακίες. Ο υποπόταμος γράφεται με γιώτα και δύο πι. Της δίνω μια παραστατική εικόνα του γάμου. Άσε πρώτα να μάθει τη γλώσσα και μετά μαθαίνει και ορθογραφία. Θέλεις να σου φέρω τα χάπια σου? Leave me alone. Open the window, please. Όταν θα μετακομίσουμε στο ημιυπόγειο. Θα τα ανοίξω εγώ. Όχι. Όχι.
Την τελευταία φορά που πήδησε από το παράθυρο έπεσε πάνω στο στρατοδίκη που μένει στο πέμπτο. Πολλαπλά κατάγματα του κρανίου και της λεκάνης. Τρεις μήνες στο νοσοκομείο και εγώ κάθε μέρα εκεί. Στο 404 του πηγαίνω σοκολατάκια, φοντανάκια και δεν σημαίνει. Τι γυρεύει το πιστόλι μου εκεί μέσα. Το ψάχνω μια ώρα προχθές. Αυτό το σπίτι δεν μπορεί να βρει κανείς τίποτα. One more word and I'll kill you. Όχι τώρα μπροστά σε ξένο άνθρωπο. Θα ξυπνήσεις την πολυκατοικία, ο κόσμος κοιμάται τέτοια ώρα. Κανένας δεν κοιμάται στις 10, Σούλα. Πήγε 10. Να φωνάζει με τον ιατρό. Να φωνάξουμε. Γιώργο μου, μη πεθάνεις να λες κάτι. Μην ξεχάσεις να σβήσεις το θερμοσύφωνο. Αυτές οι παραδοξολογίες και τα λογοπαίγνια δεν αρέσουν στο Ρωμιό. Τι λες, ρε. Τι πάει και βλέπεις αμερικάνικες. Μα αγαπητέ μου, δεν μπορεί να συγκρίνεις αυτό το πράγμα με τις αμερικάνικες. Οι Αγγλοσάξονες έχουν πολύ λεπτό χιούμορ. Και εμείς δηλαδή με τι γελάμε. Μόνο οι μικροαστοί γελάνε με αυτές τις αχλαμάρες. Και κάτι ψευτοδιανόμενοι σαν και του λόγου. Για πες μας εσύ που ξέρεις, με τι γελάνε οι εργάτες, με τις ενίες που φτιάχνεις εσύ. Με τα καμώματα των αστών γελάνε. Με σένα γελάνε, ρε, κόπανε. Μας κάνεις τώρα και τον προλετάριο. Τι δουλειά έκανε ο πατέρας σου, ρε. Αγρότης ήταν. Αγρότης ήταν, τσιφλικάς ήταν. Τσιφλικάς ήταν πριν αρχίσεις εσύ να κάνεις ταινίες στα χωράφια. Ναι, παιδιά, ξεχνάτε κι οι δυο σας ένα πράγμα. Ο Έλληνας εργάτης έχει αστικοποιηθεί. Απέκτησε το αυτοκίνητό του, το ψυγείο του, την τηλεόρασή του. Πολύ θα το ήθελες. Για ρώτα τους ναύτες πώς έχουν αυτοκίνητο. Ο αδερφός μου είναι ναυτεργάτης και δεν έχει ούτε αυτοκίνητο ούτε τηλεόραση. Σε ποια εταιρεία δουλεύει. Τι σχέση έχει αυτό. Είναι άνεργος εδώ και ένα χρόνο. Βλέπεις. Πες του να περάσει από το γραφείο μου. Αλήθεια. What's so funny about that. Γιατί γελάς. Τίποτα, τίποτα. Θυμήθηκα κάποιο σενάριο. Έναν εφοπλιστή με μια καθαρίστρια. Ρε, άργησα ρε, έχω το μύτη ξεογραφείο. Άιντε πάμε, κορίτσια πάμε. Φύγε εσύ ρε. Τα κορίτσια τι σου φταίνε. Κορίτσια, θα κάτσετε να κάνουμε ένα μπανάκι, ε. Έχω και σάουνα πάνω. Why not. Μα δεν έχω μαγιό. Έλα καημένη, τι να το κάνεις το μαγιό. Ποιος σε βλέπει εδώ πάνω. Ο Θεός ρε, ο Θεός βλέπει και τιμωρεί. Θα με πάρεις τηλέφωνο αύριο. Γεια σου, Σιρλή. Άντε, ρε. Βολεύτηκες πάλι, κολόπεδε. Δεν μου λες, θα βάλεις κανένα φράκο στην ταινία να προωθείς με το κορίτσι, ε. Ρε, άστα τα βατζιλίκια. Γράψε κανένα σενάριο της προκοπής και τα ξαναλέμε. Άντε, ρε, παιδιά, να πάμε στη δουλειά μας. Τι γίνεται. Γιατί σου κακοφέρετε, αγόρι μου. Γκόμενος είναι, καράβια έχει, διανοούμενος είναι. Και τα αδερφάκια της αβολέψει. Εσύ δεν έχεις ούτε ένα παγωτό να κεράσεις το κορίτσι, ε. Νομίζω ότι ενδιαφέρεται πιο σοβαρά για την δουλειά της. Και εσύ ποιος είσαι, ρε. Σιγά, σιγά το σπουδαίο σκηνοθέτη θα την καθιερώσει. Άντε ρε κακομοίρη. Τι θέλετε ρε, κοίτα ρε. Βρε τσόνι με τη σκοτόστρα που καβαλάς, πουρί για πουρί δεν θα αφήσεις τρομάρα σου. Όλες θα τις πλακώσεις. Βρε καλώς και τους σκηνοθέτες. Παιδιά, βγήκατε για γύρισμα. Σαν παιδιά κι εμείς. Καλέ, θα μου τραβήξετε ένα grand plan. Μην με βγάλετε προφίλ, γιατί βγαίνω άσχημη σαν τη Σοφία Λόρεν. Άμα βγάλεις λίγο πιζάκι. Α, χρυσό μου, τον άλλο μήνα φεύγω για Καζαμπλάνκα. Περιμένετε να πάω να κάνω εγχείρηση και αν πετύχω θα σας τα δείξω και τα δύο. Τερά! Ξέρεις, έχει τελειώσει η δραματική σχολή, ε. Αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα. Ποια ευτερού. Αυτή η κατάσταση εννοώ. Λαμαρίνα, καυσαέριο, ασφυξία, χάος. Τώρα το κατάλαβες. Προσπαθώ να συλλάβω έναν ήρωα που ζει μέσα σε αυτό το χάος. Σαν και εμάς, ε. Φαντάσου έναν τύπο γέννημα θρέμα αυτού του συρφετού. Ένα γνήσιο προλετάριο. Ένα λούμπεν. Επιθετικό, βίο, χωρίς κανένα φραγμό. Τη μέρα δουλεύει σε ένα φαναρτζίδικο και τη νύχτα ξαμολιέται με τη μοτοσυκλέτα. Δεν μου λες, κλεμμένη είναι. Φυσικά. Της κλέβει και της κάνει εξαρτήματα. Πρώτα όμως της γλεντάει. Δηλαδή κλεφτρώνει ο μάγκα. Κύριε, το κράνος είναι για να το φοράτε. Γιατί ρε μάγκα με το σκύριο. Σε έβρισα εγώ. Mm-hmm.
εδώ βρετσόλι που βγήκε στην Χιάτικο στη πιάτσα να τζουρνέψει τα αντικά. Έλα εδώ να σου τα μπενάψω από την κακία πόρτα. Ψάχνω και μια σκοτόστρα να αγοράσω για το τεκνό μου. Και έμαθα ότι αγόρασες μία έξω από το σούπερ μάρκετ. Ποιος το έπαιρε? Α, δεν μπορώ να σου το πενάψω, σορκίζομαι στην αντρική μου τιμή. Ποιος το έπαιρε? Αχ, λέγερε. Αχ, εσένα θέλω. Εκείνος βρε ο χοντρός. Εκείνο βρε το παιδοβούβαλο. Εκείνος που το πέναψε. Ανάθεμά τον, ε. Το παιδοβούβαλο, ε. Καλά, γιατί δεν πάτε στις γυναίκες σας? Έλα, χοντρούλη μου. Μάλμπορο. Βενζίνα. Μήπως αντελήφθηκες τίποτα προχτές το βράδυ εδώ κοντά? Καμιά κίνηση? Όχι, τίποτα. Κι αν είδες τίποτα, ξέχασε το. Θα σε κάνω φλαμπέ. Λάθος πόρτα. Σκάσε και βάφε.
σειρά. Προηγείται η κυρία που είναι μέσα. Μετά εσύ. Άντε, ρεσούλα! Μην πηδήξω κανέναν Ινδιάνο. Σε μένα, Χιδέο. Αυτός δεν είναι κάθαρα, μαλλιάρα, πώς το λένε. Ξανακάναμε. Άκου να την πηδάει μέσα στο αποχωρητήριο. Τι θες, ρε, να φρικάρει ο κόσμος, ε? Εσύ, ρε, φρικάρεις. Εσύ φρικάρεις για την καταβάθμιση του Πουριτανού. Εγώ είμαι Πουριτανός. Εσύ είσαι, ρε, Πουριτανός που θέλεις να βγάλεις τα αποθυμένα σου. Άντε, άμα δεν έχεις εσύ τον κάλο με το κόμμα, θα έχεις γίνει αναρχικός. Τι γελάς, ρε, τι γελάς, ρε. Ποιος θα ταυτιστεί, ρε, με αυτό το καθήκη, ε? Όλοι καταπιεσμένοι, ρε. Όλοι οι άθλοι, οι επαναστατημένοι. Ωραίος τίτλος. Άντε, τρέχεις. Η δικιά μας η γενιά ήταν επαναστατημένη. Τώρα οι πιτσιρικάδες είναι όλο Αντίτας και μπλουζάκια Λακώστα. Χειρότεροι από τους πατεράδες τους. Τουλάχιστον εμείς, ρε, γιαουρτώναμε και κανένα δάσκαλο. Εσείς ρε, ήσασταν τεντιμπόιδες, κολόπεδα του κερατά. Χωρίς καμιά πολιτική συνείδηση. Και αυτοί τώρα που κλέβουν τσάντες και μηχανές έχουν πολιτική συνείδηση, ε. Να σου πω, γιατί σου λένε η ιδιοκτησία είναι κλοπή, κύριε. Και δεν έχουν άδικο. Έτσι λένε. Εσύ κάνεις κάτι τέτοια, ε. Άντε. Μπορεί να μην το λένε, αλλά το σκέφτονται. Το ένστικτο τους το λέει. Λέγε, τι κάνουμε τώρα. Θα γράψει περίληψη. Ποια περίληψη? Κάτσε, δεν ακόμα δεν αποφασίσαμε τι θα κάνουμε. Γράψα, ρε, αυτό τον άγριο με τη μηχανή που έχει βία και σεξ, έτσι, θα του αρέσει. Αλλά πρόσεξε, μην βάλεις μέσα αυτά τα περί ιδιοκτησίας και τέτοια, έτσι. Άσε την πολιτική να υποθάλπει. Έτσι. Άντε. Φτάσου, ρε, σιγά. Τώρα το σκεφτούμε, τι έτσι έρπα κόλλα. Άστο, μην το σκεφτούμε. Βγάλω το έτσι αυθόρμητα όπως μου το πες, έτσι. Πού θα είσαι, θα σε πάρω το βράδυ, πού θα είσαι. Πού θες να είμαι, στην εφημερίδα. Όλο το απόγευμα. Τι έγινε με την περίληψη, τέλειωσε. Τη δακτυλογραφούμε, ε. Μέχρι να τελειώσουμε τη μόκα κόλλα θα είναι έτοιμη. Άντε, βάλει. Τυχερός είσαι. Από όσα σενάρια διάβασε δεν του άρεσε κανένα. Όλο για καμικάζιδες, βία και σεξ είναι. Του είπα για εκείνο που μου έλεγε για τον πλούσιο και τη φτωχή. Ενθουσιάστηκε. Ενθουσιάστηκε, έτσι. Άντε, ντε, έλα γρήγορα και του στήσαμε μισή ώρα. Πάρε μου τον Κώστα γρήγορα στην εφημερίδα. Ναι, μανάλωτσε. Έλα, ρε, Γιώργο. Φωνάζω λοιπόν τώρα κάτω η κατανάλωση. Το σλόγγαν. Το πιο αντιπνευματικό πράγμα μπαίνει στην υπηρεσία του πνεύματος. Η ουσία του σλόγγαν είναι η αφαίρεση, η μονομέρεια, η διαστροφή. He does not like slogans. Interesting. Oh, may I introduce you the director, Mr. Μακρόπουλος. Ο κύριος Τόμπλερ της Μόκαφε. Τους άλλους κυρίους τους γνωρίζετε. Τι κάνουμε, όλοι καλά? Σας περιμέναμε από τις 5. Το παιδάκι μου είναι άρρωστο. Μάλιστα. Λοιπόν, τι λέγαμε? Για σας. Με συγχωρείτε. Ναι. Κώστα. Άντε, ρε, Κώστα. Έλα, άκου. Ξέχασε τον καμικάζι. Δεν θέλει βία. Το πρώτο σενάριο που λέγαμε με την καθαρίστρια. Άντε, ρε, Γιώργο, τέλειωνε. Άντε και τις νομικές. Τέλειωνε τώρα. Άνεργος. Συνηθισμένες κουταμάρες. Εφοπλιστής δεν είπαμε. Γιατί να την πνίξει, ρε, Κώστα. Η Αμερικάνα ήταν η νευρωτικιά. Όχι στον εισαγγελέα, στο στρατοδίκη. Κι άκου, στο τέλος παντρεύονται, έτσι. Στάνταρ. Δεν το έχω το τηλέφωνο της σου, να σας έτσι σήμερα. Ατυχέσαι με τώρα. Πάτσε μία, ρε. Τελειώσεις με τα σενάρια γιατί θέλω να αρχίσω. Παρακαλώ. Τα τηλεοπτικά σποτ θα πρέπει να καθιερώσουν τη Μόκα Κόλλα σαν προϊόν πλατιάς κατανάλωσης. Γι' αυτό το λόγο η επιλογή προσώπων θα είναι αποφασιστική. Ας δούμε ένα δοκιμαστικό που ετοιμάσατε. Σε κάθε διαφημιστικό θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 10 χαρακτηριστικοί τύποι από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Δεν είχαμε πει να βάλετε το παπά μετά το φαντάρο.
θρησκεία προηγείται του στρατεύματος. Μόκα κόλα! Μόκα κόλα! Το καινούριο σλόγγαν θα είναι. Άρπα μία κόλα. Η μόκα δροσίζει. Άρπα μία κόλα. Πολύ χαριτωμένο. Εσύ το σκέφτηκες. Εξήγησες όμως τον κύριο Τόμπλερ τι σημαίνει αρπα κόλα. Σε γενικές γραμμές το εξήγησα. Έμεινα το σλόγγαν, δεν είναι δικιά σου δουλειά. Ούτε σε ρώτησα να σ' αρέσει. Oh yes, everything in Greece is αρπα κόλα. Τι λέει? Ότι όλα στην Ελλάδα είναι αρπα κόλα. Ναι. Εξήγησε του όμως ότι δεν αρπάζουμε τις κόλες, αλλά τις δουλειές. You understand? Έτσι, σταρπακτά. Ξέρεις να το μεταφράσεις. Δε Δεσποινή, σας παρακαλώ, μην του μεταφράσετε τίποτα. Βούλος τώρα, θα μας κάνεις ρεζίλι. Εγώ δεν θα σας κάνω ρεζίλι. Ή εσείς που κάνετε την αρπα κόλα επιστήμη. Που λες, κύριε Τόμπλερ μου, εμείς, δηλαδή, εδώ πέρα, είμαστε όλοι αρπακολιτζίδες. I don't understand. Ευτυχώς που δεν καταλαβαίνω τι είπατες τώρα, σταμάτατε. Πουλάμε αέρα κοπανιστό για να πάρουμε τα φράγκα του κόσμου. Τους έπιασε χρήση συνειδήσεως. Και έχουμε και τους θεωρητικούς από εδώ να μας κάνουν πλήσια κεφάλι. Oh, χτύπησε η ζέστη, βέβαια. I mean, αρπάζω, σημαίνει κλέβω. Understand, φραπ, άρπαξε να φας και κλέψε ένα. Κύριε Μακρόπουλε, σας παρακαλώ. Κάτω κάτω, μωρή. Την αρπάζω από τα μαλλιά επειδή μου κολλάει. What's going on? He's crazy. Do something. Επειδή λοιπόν ο κόσμος δεν αρπάζει ένα κουτί, το δίνουμε σε μια ξανθιά να το κρατάει. Κράτα το. Γιώργο, σταμάτα, ας την κάνω. Τη δίνουμε και λίγο έτσι για να είναι πιο σεξι. Πάει ο άλλος να αρπάξει την ξανθιά και μένει με την κόλλα στο χέρι. Άρπα μια κόλλα. Κατ! Όχι με αυτό, ρε! Σύντροφοι και συντρόφισσες, αγαπητοί φίλοι, αντί για επικίδιο λόγο, θα σας διαβάσω την νεκρολογία που έγραψα για το φίλο που μας άφησε. Ο θάνατός του ήταν κινηματογραφικός, σαν ένα τέλος μιας ταινίας. Η ζωή του ήταν γεμάτη ταινίες και οι ταινίες του ήταν γεμάτες ζωή. Τη ζωή που δεν πρόλαβε να ζήσει γιατί δεν δέχτηκε κανένα συμβιβασμό. Πέθανε φωνάζοντας κατάμουτρα την αλήθεια στους κερδοσκόπους που εκμεταλλεύονται τον κινηματογράφο. Την αγνή αυτή τέχνη θέλοντας να εξαπατήσουν τον ανυποψίαστο θεατή. Σ' αυτόν το θεατή είχε αφιερώσει όλο το ταλέντο του και όλη τη φαντασία του. Ίσως οι ταινίες του να μην μετέφεραν κανένα μεγάλο κοινωνικό μήνυμα, κάτι που απαιτεί σήμερα το κοινό. Ίσως είχε ξεπερασμένες πολιτικές αντιλήψεις και συντηρητικές απόψεις. Αλλά μήπως τελικά αυτές οι αντιφάσεις δεν προσθέτουν τραγικό μεγαλείο στο έργο ενός καλλιτέχνη? Άντε ρε, άντε σήκω. Μια χαρά είσαι. Τι κάνετε εδώ στα σκοτεινά? Κάτι σκεφτόμουν. Δεν μου λες κάτι, Άννα? Είσαι παντρεμένη? Όχι, ελεύθερη. Γιατί? Θα θέλεις να παντρευτείς έναν εκατομμυριούχο? Εκατομμυριούχο εγώ? Πού να τον βρω, κύριε Γιώργο? Ξέρω εγώ. Στο δρόμο, σε κανένα ζαχαροπλαστείο, στο σινεμά. Σινεμά εγώ? Τι κάνεις όταν δεν δουλεύεις? Σπουδάζω. Τι κάνεις? Σπουδάζω. Πάω στο πανεπιστήμιο. Μη μου πεις ότι σπουδάζεις νομικά. Βασίλη! Ρε Βασίλη, πού είσαι, τι βρήκα, τι βρήκα! Πείτε στο Βασίλη!